Παλαιστής. Μικρός πουλούσε παγωτά για να τελειώσει το νυχτερινό σχολείο. Από τους πρώτους στους ανένδοτους αγώνες. Και από το 1974 πάντα στη Βουλή. Λέει ότι έχει ακόμη όνειρα. Και είναι από τους λίγους πολιτικούς που τολμούν να πούν ότι δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Ακούει Βέρντι και δημοτικά. Είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης σε πρώτο πλάνο. Γεννήθηκα το Σεπτέμβριο του 1936 στην Καριά Λευκάδας. Η οικογένειά μου, αγροτική, είχε ήδη 3 αγόρια. Ο πατέρας μου ήξερε ένα κορίτσι και προχώρησε, γέννησε πάλι αγόρι. Αγρότες ήταν οι γονείς μου και εκεί έζησα τα παιδικά, τα πολύ δύσκολα χρόνια, τα προκατοχικά και τις κατοχές. Είσαστε παντρεμένος με την κυρία? Την Αθηνά Άννα Γκαβέρα. Τι δουλειά κάνει? Αρχαιολόγος είναι. Και έχετε δύο παιδιά? Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Δύο παιδιά. Σπουδάζουν? Το αγόρι μου, ο Χρήστος, τελειώνει φέτος τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και η κόρη μου από φέτος, η Κατερίνα, θα είναι φοιτήτρια στη φιλοσοφική σχολή. Στο χωρίο πιστεύατε ποτέ ότι θα φτάσετε στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής? Το είχατε έτσι κατά νου από μικρός η πολιτική? Όχι. Αλλά είχα πολλά όνειρα για τη ζωή μου. Ήθελα να δράσω στη ζωή. Έγιναν όλα πραγματικότητα ή έχουμε ακόμη? Πολλά δεν έγιναν πραγματικότητα, γιατί ήθελα περισσότερο να γίνω ένας καλός επιστήμονας παρά ένας πολιτικός. Η ζωή τα έφερε αλλιώς. Τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε μικρός? Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν να γίνω γιατρός. Αργότερα σκεφτόμουν την νομική επιστήμη, στην οποία και τελικώς κατέληξα, αφού πέρασα διάφορα στάδια, ακόμα και την στρατιωτική τέχνη κάποια στιγμή ζήλεψα. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια? Ήταν δύσκολα. Μια δύσκολη εποχή, έτσι? Δύσκολα. Φτώχεια, δύσκολα. Δουλειά. Γεννήθηκα μέσα στη δικτατορία Μεταξά, σε ένα νησί πολύ δημοκρατικό, φτωχό, με πολλά προβλήματα. Η κατοχή ήρθε πολύ σύντομα, ο πόλεμος μάλλον και η κατοχή, ο εμφύλιος πόλεμος. Η Λευκάδα ήταν μια από τις περιοχές που ιδιαίτερα έπληξε η αδερφοκτόνα αυτή διαμάχη. Και πριν καλά-καλά τελειώσει ο εμφύλιος, έπρεπε να κερδίσω μόνος τη ζωή μου. Να αγωνιστώ, να σταθώ όρθιος και να προχωρήσω. Γι' αυτό και εγκατέλειψα πολύ νωρίς την οικογένεια και το χωριό μου. Κάπου διάβασα ότι ο πατέρας σας σταμάτησε από το σχολείο. Ο πατέρας μου ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, που είχε όμως να μεγαλώσει μια μεγάλη οικογένεια. Καταλάβαινε ότι οι σπουδές χρειάζονται σοβαρά οικονομικά μέσα και πίστευε ότι τα παιδιά του θα έπρεπε να μείνουν, να καλλιεργήσουν τα κτήματα της οικογένειας στη Λευκάδα. Δεν τον άκουσε κανένας μας τελικώς και εγώ ο μικρότερος, σε ηλικία 11 ετών, έφυγε από το χωριό μου και από το σπίτι μου. Και πού πήγατε? Να βρω μια καλύτερη τύχη. Τι δουλειές κάνατε? Έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου ήδη. Όταν ήμουν στο χωριό μου, εργαζόμουν από 9-10 χρονών στο καφενείο χωριού ενός συγγενούς μου. Όταν έφυγα από το χωριό,
Έφτασα πολύ μακριά, στην Καβάλα, όπου εργάστηκα σε μια επιχείρηση παγωτών. Πουλούσα παγωτά στους δρόμους, στην Καβάλα. Έφτασα στην Αθήνα, με έφεραν, ήμουν αρκετά μικρός, 11-12 χρονών, επέστρεψα στη Λευκάδα, τέλειωσα 2 χρόνια του γυμνασίου ως κατοίκον διδαχθής. Το πρώτο χρόνο έμεινα στο χωριό μου, το δεύτερο χρόνο πήγα και έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο της Πρέβεζας. Ο πατέρας μου συμβιβάστηκε με την ιδέα ότι δεν θα έμενα στο χωριό, ότι θα σπούδαζα οπωσδήποτε. Έκανα τα δύνατα δυνατά, φοίτησα άλλα 2 χρόνια πια στην Λευκάδα, στο γυμνάσιο. Από εκεί έφυγα, ήρθα στην Αθήνα, τελείωσα το 7ο νυχτερινό γυμνάσιο στο Παγκράτη. Και μετά μπήκα στην νομική σχολή. Εσείς όμως σπουδάσατε πολιτική δίπλα στον Γύρο Παπανδρέου, έτσι δεν είναι? Ναι. Όταν ήρθα στην Αθήνα, ήμουνα, αυτή ήταν και η παράδοση της οικογένειάς μου, ανήκα στην αριστερά, την μη κομμουνιστική αριστερά, αν και είχα ενταχθεί στην ΕΠΟΝ, την τότε παράνομη ΕΠΟΝ. Άλλωστε μικρός στο χωριό μου, μέσα στην κατοχή, ήμουνα ετόπουλο. Είχα ένα ψεύτικο από καλάμι και πίσα φτιαγμένο, αυτόματο, παιδικά παιχνίδια της εποχής, και έλεγα ότι είμαι αγωνιστής. Γνώρισα τον Γεώργιο Παπανδρέου και γνώρισα και την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας αμέσως μετά τον εμφύλιο και πήρα τις αποφάσεις μου. Σε αυτές με διευκόλυνε και ένα ταξίδι που έκανα στη Σοβιετική Ένωση, όπου είδα πόσο ενδιαφέρουν οι εξαγγελίες από την υλοποίηση των εξαγγελωμένων, πόσο διαφέρει η θεωρία από την πράξη. Και πίστεψα ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας ήταν να υπάρξει πρώτα αυτό που λέμε αστική δημοκρατία. Να λειτουργήσει η πολιτική ζωή, να λειτουργήσει ο πολίτης, να διακινηθούν ιδέες, να υπάρξει κοινωνικό κίνημα, να υπάρξει λαϊκό κίνημα, να στεριωθεί η δημοκρατία, η πολιτική δημοκρατία, για να μπορέσει ο τόπος να προχωρήσει στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση της δημοκρατίας με το κοινωνικό και οικονομικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει μια σύγχρονη πραγματική δημοκρατία. Είσαστε από τους πρώτους στον ανένδοτο αγώνα, έτσι, στο φοιτητικό κίνημα. Ως φοιτητής ήμουν αιρετός εκπρόσωπος των φοιτητών της σχολής μου. Ήμουν πρόεδρος της ΔΕΣΠΑ. Μάλιστα υπήρξα ο πρώτος πρόεδρος που εξελέγει από ένα μέτωπο, να το πούμε έτσι, των δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών γενικά φοιτητικών δυνάμεων. Μάλιστα. Μιλάμε γύρω στην περίοδο της Δημοκρατικής Ένωσης των κομμάτων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, μετά τον θάνατο του Παπάγου και την επιβολή της Πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμαντή και τις εκλογές που έγιναν τότε το 1956. Μάλιστα. Συνεχίζουμε στον μετά. Ανένδοτο, ανένδοτος, αποστασία. Πολύ αργότερα ήμουνα ο πρόεδρος της οργάνωσης νέων της Ενώσεως Κέντρου. Ήταν μια δυναμική οργάνωση. Μπορώ να πω ότι είχε και αυτή με τοπικό χαρακτήρα, διότι δεν ήταν μόνο νέοι που ανήκαν στην Ένωση Κέντρου, αλλά και νέοι με αριστερότερες θέσεις που με τα συνθήματα και τα οράματα του ανένδοτου αγώνα μετά τις εκλογές της βίας και της νοθείας του 1961 στρατεύτηκαν για την δημιουργία συνθήκων μιας άλλης εποχής. Σημειοφόρος εκείνου του ωραίου αγώνα ήταν
ο Γεώργιος Παπανδρέου. Στην Αποστασία επίσης συμμετείχατε σε αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Βεβαιότατα. Έχετε συγκρουστεί καθόλου με τωρινούς, ας πούμε, βουλευτές ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις διαδηλώσεις? Βεβαίως. Έχετε κάτι να θυμηθείτε? Η εποχή ήταν σκληρή. Οι αντιπαραθέσεις δυστυχώς δεν ήταν μόνο πολιτικές και ιδεολογικές. Αλλά και προσωπικές. Δυστυχώς. Υπήρχε η ανάγκη, η αναπόφευκτη ανάγκη σύγκρουσης με το παρακράτος. Δηλαδή βία κόντρα στην βία. Με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ναι. Άλλωστε ο Γεώργιος Παπανδρέου μας είπε. Νέοι της Ελλάδας, τρομοκρατήσατε τους τρομοκράτες. Αυτό ήταν το σύνθημά μας. Και εσείς το κάνατε πράξη. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Θα πω ότι η ίδια η ζωή αυτή η κόντρα στην κόντρα μήπως οδήγησε σε μια πόλωση και μήπως επωφελήθηκαν κάποιοι άλλοι αυτές τις σύγκρουσεις. Και αναφέρομαι στις ασχήμιες που έγιναν στη Βουλή, στην κυβέρνηση των αποστατών. Θα σας απαντήσω. Μήπως έγιναν και ακρότητες από μέρους σας? Θα σας απαντήσω. Έχουμε δύο φάσεις. Γι' αυτό και λέμε ο πρώτος και ο δεύτερος ανένοδος αγώνας. Ο πρώτος ανένοδος αγώνας έγινε μετά την τεκμηρίωση ότι οι εκλογές Οκτωβρίου του 1961 ήταν εκλογές βίας και νοθείας. Επιβεβαιώθηκε αυτό με δικαστικές αποφάσεις, με στοιχεία, με καταγγελίες, οδήγησαν σε μια εξέγερση του δημοκρατικού κόσμου, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να οδηγηθεί η χώρα σε επίσπευση εκλογών που έγιναν τον Νοέμβριο του 1963. Ο Γεώργιος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός, η Ένωση Κέντρο έγινε η κυβέρνηση της χώρας. Δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία, ζήτησε διάλυση της Βουλής και πήγαμε στις εκλογές του Φεβρουαρίου του 1964, που ο λαός έδωσε 53% στον Γεώργιο Παπανδρέου. Δυστυχώς, το παλάτι, οι Αμερικανοί, η οικονομική και κοινωνική ολιγαρχία του τόπου δεν συμβάστηκαν με την ιδέα μιας δημοκρατικής λαοπρόβλητης κυβέρνησης. Οδηγηθήκαμε τον Ιούλιο του 1965 στην αποστασία, στην ταξικοπηματική πολιτικά καθαίρεση του Γεωργίου Παπανδρέου, τον εξαναγκασμό του δηλαδή σε παρέτηση, και ακολούθησε ο δεύτερος ανένοδος αγώνας, ο οποίος πράγματι είχε μια οξύτητα και μέσα στο κοινοβούλιο, ήταν ταυτόχρονα, αν θέλετε, και ένας εσωτερικός πόλεμος μέσα στον χώρο της Ένωσης Κέντρου, αυτών που έμειναν συνεπείς στην λαϊκή εντολή και εκείνων που πέρασαν στην λεγόμενη αποστασία. Ερχόμαστε στην δικτατορία. Ποια ήταν η στάση σας? Στη δικτατορία, από τις πρώτες ημέρες, καταρχήν διέφυγα την σύλληψη, γιατί είχα την τύχη το βράδυ που της 20ης προς την 21η Απριλίου. Σε κάποια διαδήλωση θα είσαστε? Όχι, πηγαίναμε για εκλογές. Σε κομματική συγκέντρωση. Πηγαίναμε για εκλογές. Και ήμουν υποψήφιος για τις εκλογές της 27 Μαΐου του 1967, που ματαιώθηκαν λόγω της δικτατορίας. Πόσο χρόνο είσαστε τότε? Νεαρός υποψήφιος, Ήμουνα αρκετά νέος. Γιατί γίνατε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Ήδη 26 ετών ήμουν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προνοίας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Το βράδυ εκείνο είχα μία συναισθίαση στην Πετρούπολη και στη συνέχεια δύο συγκεντρώσεις σε σπίτια. Στη συνέχεια οργανώθηκε το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα Αντίστασης με αναγραμματισμό των αρχικών του Εθνικού Κινήματος Δημοκρατικής Αντίστασης, του οποίου τα περισσότερα στελέχη είχαν συλληφθεί. Αναπτύξαμε κάποια δράση, αυτή που μπορούσαμε να αναπτύξουμε, αναγκαστικά βίαιη δράση, διότι αυτό επέβαλαν οι συνθήκες της εποχής. Συνελήφθη το Νοέμβριο του 1967, οδήγηκα με τους άλλους συμμετέχοντες στην οργάνωση αυτή στην ασφάλεια, μετά 30 ημερών ανακρίσεις στις φυλακές Τρυπόλεως και στο στρατοδικείο Τρυπόλεως, και παραμείναμε προφυλακισμένοι μέχρι τον Φεβρουάριο του 1968, που απολυθήκαμε με αναστολή δίωξης, διότι στο μεταξύ έγινε το βασιλικό αντικίνημα και δόθηκε η λεγόμενη
αμνηστία. Στο διάστημα όμως αυτό εξακολούθησα την προσπάθειά μου κυρίως ως δικηγόρος αγωνιστών που ιδιώκοντο στα διάφορα στρατοδικεία και συμμετέχοντας στην οργάνωση στο εσωτερικό του ΠΑΚ και με σύνδεση μέσω του Τάκη του Λούπα, του Ξενοφόντα Πελοποννήσιου, του Γιάννη Αλευρά, με τον Ανδρέα Παπανδρέα, ο οποίος τότε ζούσε, όπως ξέρετε, μετά την αποφυλάκησή του στο εξωτερικό και ηγείτο του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κίνηματος. Το οποίο Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα είχε στόχους σοσιαλιστικούς, κοινωνικούς, πέραν αυτοδιαχείριση, έξοδος από το ΝΑΤΟ, όχι στην ΕΟΚ, έξω οι βάσεις. Έρχεται η μεταπολίτευση, το ΠΑΚ μετεξελίσσεται ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ. Πώς βρεθήκατε εσείς στο ΠΑΣΟΚ, εσείς ένας κεντρός? Σας είπα, προϋπήρχα στο, είχατε αριστερές, στο υποδημιουργίαν ΠΑΣΟΚ, αφού ανήκα εις το ΠΑΚ. Εσείς βγαίνετε βουλευτής το 1974, από τότε είσαστε πάντα στη Βουλή. Είμαι από τους, από τους πιο ομιλητικούς. Από τους τρεις πρώτους βουλευτές της δεύτερης περιφέρειας, μαζί με τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και την Σίλβα Ακρίτα, και τους 13 πρώτους σε ολόκληρη την Ελλάδα βουλευτές που φέραμε το βάρος της πρώτης παρουσίας. Μέχρι το 1977 προστέθησαν άλλοι δύο βουλευτές, ο Ράλης της Κέρκυρας και ο Κουτσόγιωργας από την Αχαΐα, και φέραμε το βάρος της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος και στην αντιπολίτευση που έπρεπε να ασκήσουμε μέχρι τις εκλογές του 1977, που το ΠΑΣΟΚ πλέον έφτασε στον προθάλαμο της εξουσίας με 90 τόσους βουλευτές. Το 1981 γίνεται η αλλαγή και στην περίοδο 81-89 περνάτε από πάρα πολλά υπουργεία εργασίας, παιδείας, έρευνας, δικαιοσύνης, προεδρίας, παιδείας, υγείας. Ξέχασα κάτι? Ίσως. Υπουργός Εργασίας στην Οικουμενική. Ναι. Και πρώτος Υπουργός Εργασίας στην πρώτη κυβέρνηση του 81. Είμαι συνεχώς στην κυβέρνηση από τον Οκτώβριο του 81 μέχρι την άνοιξη του 90, διότι συμμετείχα ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση Ζολώτα. Κύριε Κακλαμάνη, περνώντας από αυτά τα υπουργεία, από αυτές τις θέσεις της εξουσίας, αλλάξατε σαν άνθρωπος? Ασφαλώς. Προς το καλύτερο? Φοβούμαι, ενώ σε ορισμένα σημεία ασφαλώς προς το καλύτερο, διότι απέκτησα μια εμπειρία, ελπίζω όχι στο κασίδι το κεφάλι. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι η ίδια η ζωή είναι μια φθορά για κάθε άνθρωπο. Γίνεται λιγότερο ευαίσθητος? Δεν είμαι, δυστυχώς θα πω, λιγότερο ευαίσθητος. Παραμένω ένας έντονα συναισθηματικός άνθρωπος, κάτι που με υποχρεώνει να μην ανοίγω πολύ τον εσωτερικό μου κόσμο στους άλλους ανθρώπους, αν και είμαι, προσπαθώ να είμαι και φιλικός και ευγενικός και μετριοπαθής στην επικοινωνία μου με τους συνανθρώπους μου, με τους συναδέλφους μου, με τους αντιπάλους, τους πολιτικούς. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι αν αυτά που διαπιστώνω τώρα από μια μακρά πολιτική διαδρομή τα ήξερα όταν ήμουνα 18 χρονών, ίσως θα ήμουνα πολύ πιο επιθετικός, πολύ πιο καταλυτικός, πολύ πιο δυναμητιστικός, θα έλεγα ακόμα. Μήπως θα είσαστε όμως και περισσότερο αμυντικός, με την έννοια ότι η πορεία της εξουσίας και ο ρεαλισμός σας έκανε λιγότερο δογματικό? Όχι. Όχι, ασφαλώς. Καταρχήν δεν υπήρξα δογματικός. Το λέω με την ευρύτερη έννοια. Ναι, ναι, όχι. Ξέρετε, ο χαρακτήρας μου... Εσείς είστε... Το στίγμα σας είναι, ας πούμε, ο κεντροαριστερός και ο αντιδεξιός. Έχετε πάθος κατά της δεξιάς? Όχι. Μισείτε αυτή την παράταξη? Όχι, 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 όχι. Αυτό θέλω να σας πω. Αισθάνομαι πάντοτε, για ό,τι σκέφτομαι και ό,τι νιώθω, ότι πρέπει να το επανεξετάζω. Πολλές φορές βασανίζομαι σαν άνθρωπος με τις αμφιβολίες μου. Για ό,τι σκέφτομαι για άλλους ανθρώπους, για ό,τι αποφασίζω να κάνω σε κάποιον τομέα, πρέπει να το βασανίσω αρκετά
για να οριστικοποιήσω κάτι που έχει επιπτώσει στη ζωή άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό λέω ότι αν αυτά που έμαθα στη ζωή τα ήξερα όταν ήμουν πολύ νέος, ακριβώς λόγω της φυσικής αδιαλαξίας και αναλαστικότητας που χαρακτηρίζει την παρουσία των νέων ανθρώπων στη ζωή, θα ήμουνα πιο επιθετικός, πιο καταλυτικός. Μια μάχη που χάσατε. Είναι μια μάχη που τη χάνω, αλλά ίσως ως το τέλος, έχουμε 2 χρόνια ακόμα μπροστά μας, ίσως την κερδίσω. Και δεν θα την κερδίσω εγώ, θα την κερδίσει ο πολιτικός κόσμος και οι θεσμοί τους οποίους υπηρετούμε. Η μάχη για την αναβάθμιση του κοινοβουλίου. Η μάχη για να πιστέψει ο απλός πολίτης ότι με όλες τις αδυναμίες, με όλα τα προβλήματα, η πιο ειλικρινής, κυρίαρχη και χρήσιμη, αποτελεσματική έκφρασή του είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτή η ανοιχτή οθόνη, αυτό το ανοιχτό πεδίο, όπου αν παίξουν σωστά το ρόλο τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι για την εποχή μας κλειδί πια και για το καλό και για το κακό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί ο πολίτης να αναδεικνύονται ώστε να κάνει τις σωστές επιλογές όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά στοιχεία που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Κύριε Πρόεδρε, σαν άνθρωπος είσαστε κλειστός τύπος? Το λέω αυτό γιατί δεν μας επιτρέψατε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη στο σπίτι. Η σύζυγός σας είναι στην αφάνεια. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι κλειστός τύπος. Αλλά έχω προσπαθήσει σε όλη μου τη ζωή να ξεχωρίζω τι είναι το δημόσιο και τι είναι το προσωπικό. Τι είναι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει για έναν πολιτικό, την κοινή γνώμη, και τι είναι αυτό που ο πολιτικός πρέπει να το κρατήσει για να κρατάει συγχρόνως και την ιδιωτερότητά του όπως κάθε άνθρωπος. Κύριε Ιωαννίδη, αν υπήρχε δυνατότητα να αλλάξετε κάτι στον Απόστολο Πακλαμάνη, τι θα ήταν αυτό? Πρώτον, δεν θα το αποτολμούσα, διότι δεν αλλάζει με τίποτε. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Θα τον έκανα να γελά πιο πολύ. Χρειάζεται να μην είναι μόνο δουλειά και μόνο πολιτική. Διαφέρεται? Καθόλου. Εκείνος πίνει γάλα και φρυγανιές, εγώ ναι, κρασί και μεζέδες. Δεν μοιάζουμε, αλλά συμπεθεριάζουμε. Κύριε Πρόεδρε, πώς διασκεδάζετε? Εδώ πρέπει να παραδεχθώ ότι... Όχι πάντως με την πολιτική, ε! Ότι δεν διασκεδάζω. Θέλω να βλέπω ένα καλό φιλμ, να βρεθώ με κάποιους φίλους, πιο πολύ στο σπίτι μου, με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αισθάνομαι πιο καλά. Τα διαβάσματά σας ποια είναι? Τα διαβάσματά μου είναι ποικίλα. Σήμερα παρήγγειλα το ερωτικό του γιατρο Μανολάκη. Διαβάζω ιστορία. Διαβάζω λογοτεχνία όσο μπορώ. Αυτές τις μέρες ξαναδιαβάζω τα Ψάθινα Καραπέλα. Ένα ωραίο μυθιστόρημα. Μουσική. Μουσική. Είχα διαβάσει κάπου, σας αρέσει ο Βέρντι? Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει η όπερα, σαφώς. Μ' αρέσει όμως και η σύγχρονη έντεχνη μουσική. Ποιους ξεχωρίζετε, ή ποιες? Κοιτάξτε, τους Έλληνες, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, μου αρέσουν. Ο Λεοντή. Αλήθεια, σας ενοχλεί ο λαϊκισμός στο στίχο, στο λαϊκό τραγούδι? Ναι, ένα θέμα που δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Νομίζω ότι ό,τι είναι πηγαίο και αυθόρμητο δεν μπορεί να ενοχλεί. Το λαϊκό τραγούδι, όπως επίσης, αν και αυτό όλο και σπάνια πια ακούγεται από τους σταθμούς, το δημοτικό μας τραγούδι. Τραγουδάτε? Έψελνα. Δεν τραγουδούσα. Αν σας έπεφτε το λαχείο με πολλά εκατομμύρια, ας πούμε 100, πού θα ξοδεύατε τα λεφτά σας? Σίγουρα στην πολιτική.
Σίγουρα στην πολιτική. Οι εκλογικές δαπάνες, φαντάζομαι. Οι εκλογικές δαπάνες. Δεν πιστεύω στις πολυδάπανες εκλογικές εκστρατείες, αλλά η πολιτική έχει πολλούς τρόπους. Αν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα, υπάρχει ο τύπος. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που αν υπήρχαν πραγματικά κάποιοι που να πονούν περισσότερο τον τόπο στον χώρο αυτών που έχουν τα χρήματα, θα μπορούσαν να κάνουν προσπάθειες σοβαρές για μια ποιοτική αλλαγή σε αυτόν τον χώρο. Αλλά βέβαια δεν αρκεί ένα λαχείο για αυτά, πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος. Τι επάγγελμα σας άρεσε να κάνετε, αν δεν είσαστε πολιτικός και δικηγόρος? Ποιο επάγγελμα, ας πούμε, σας θέλει? Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος για τους ίδιους, υποθέτω, λόγους που είμαι και πολιτικός. Άλλωστε, για ένα φεγγάρι έκανα και τον δημοσιογράφο. Πότε? Ως υπεύθυνος έκδοσης μιας εβδομαδιάτικης εφημερίδας της νεολαίας τότε της Ένωσης Κέντρου. Είσαστε πλούσιος? Όχι, αλλά δεν είμαι και φτωχός. Μικρομεσαίος, οικονομικά, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Τι αυτοκίνητο έχετε? Mercedes. Αλλά αυτή την εποχή δεν έχω κανένα αυτοκίνητο. Ποιο χρώμα σας... ένα το οποίο πούλησα. Ποιο χρώμα σας εκφράζει? Κοιτάξτε, και το γαλάζιο και το πράσινο. Αυτό έλειπε. Και το κόκκινο. Το κόκκινο, το δυνατό, μου αρέσει. Μάλιστα. Ποδοσφαιρική ομάδα? Κοιτάξτε, δεν είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Μπορώ να πω μάλιστα ότι με ενοχλεί αυτός ο ίστρος του λαού μας για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο... Για το ποδοσφαιροποιημένο μπάσκετ. Ο στίβος με ενδιαφέρει και μου αρέσει. Το ποδόσφαιρο είναι το όπιον του λαού? Πιστεύω ότι έχω και μια θεωρία δική μου για το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είναι άθλημα. Και σας απαντώ με ένα ερώτημα. Υπάρχει το στοιχείο της βίας, με αυτή την έννοια το λέτε, της αντιπαράθεσης, της αγριότητας. Της βίας. Στο ποδόσφαιρο και οι παίχτες και οι θεατές και ο διαιτητής, όλοι εθίζονται να σκύβουν τον αθιένα. Το έχετε προσέξει? Σπάνια σηκώνουν σαν τις κότες το κεφάλι προς τα ψηλά, αν πάει μια κλωτσιά επάνω την μπάλα. Όλοι από τις κερκίδες σκυμμένοι έτσι. Οι παίχτες το ίδιο. Ίσως γι' αυτό τα καθεστώτατα, δικτατορικά, τα πολιταρχικά, σε Ανατολή και Δύση, στη Λατινική Αμερική, έδιναν άφθονο ποδόσφαιρο στο λαό. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ψυχολογική σημασία σε αυτό, να εθίζεται κανείς να έχει σκυμμένο το κεφάλι. Είσαστε... Και να μην προβληματίζεται για άλλα πράγματα, ναι, σοβαρά. Είστε πολλά χρόνια βουλευτής, από το 1974. Έχετε πάρα πολύ κόσμο που σας πιστεύει και σας ψηφίζει. Πόσα ροσφέτη έχετε κάνει? Πρέπει να σας πω τούτο. Και θα είναι αρκετό ως απάντηση. Αυτό σε μένα. Είμαι, έτσι νομίζω εγώ, είμαι 21 χρόνια βουλευτής. Είναι ζήτημα αν έχουν έρθει στο σπίτι μου για θέματα εξυπηρετήσεων, όπως αποκαλούνται τα ρουσφέτια, πάνω από 10-15 άνθρωποι. Στο σπίτι σας. Φαντάζομαι πάνε στο γραφείο για το αίτημα. Πηγαίνουν στο γραφείο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι δεν με θεωρούν οι φίλοι μου ως πολιτικό του ρουσφετιού. Διότι να είστε βέβαιος ότι σε αυτή την περίπτωση θα με κατέκλυζαν και στο σπίτι μου, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς πολιτικούς. Σε ζητήματα προσωπικά, σοβαρά, συμπαρίστανε στους πολίτες που θα ζητήσουν τη βοήθειά μου. Όχι σε θέματα απασχόλησης. Αυτό πια νομίζω πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο πολίτης. Ότι δεν είναι δυνατόν το κράτος να λειτουργεί προς όφελος κάποιον και εναντίον άλλων. Αυτό είναι το περίφημο πορτοκαλί τηλέφωνο, έτσι, με το οποίο επικοινωνείτε με τον Πρωθυπουργό. Χτυπάει συχνά? Όσο χρειάζεται. Έχετε αυτονομία σαν πρόεδρος της Βουλής έναντι του Πρωθυπουργού? Σαφώς. Σαφώς. Λέτε όχι? Βεβαίως. Και είμαι βέβαιος ότι θα το περιμένει όταν είναι σωστό να υποθεί όχι. Παρότι είστε... Και είμαι βέβαιος ότι αν θα άκουγε συνέχεια ναι από μένα, θα ανησυχούσε και θα έχει δίκιο να ανησυχεί. Λέτε όχι παρότι είστε γνωστός ανδρεϊκός? Ναι, είμαι φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικός,
από την εποχή που είχαμε ήδη αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έγινα και πολιτικός φίλος, ως τότε ήμουν προσωπικός φίλος, από την ημέρα που πέθανε και κηδεύτηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου, από τις 3 Νοέμβρη του 1968. Και για να κλείσουμε, έχετε υψηλότερες φιλοδοξίες? Κοιτάξτε, τα όνειρα που λέγαμε μικρός, κοιτάξτε, που κάνατε. Τα όνειρα, σας είπα, ήταν για δράση στη ζωή. Δράση μπορεί να έχει κανείς και σε άλλους τομείς. Ήδη αυτός ο ρόλος του Προέδρου του Εθνικού Κοινοβουλίου νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός, αν κανείς θέλει να υπηρετήσει σωστά και αποτελεσματικά τους θεσμούς. Και αυτό προσπαθώ.